Κυρίες και κύριοι, ξεκινώ άλλη μια φορά. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε υποδεχτεί στο Υπουργείο μας και γενικά στην Ελλάδα τον κύριο Dijsselbloem, τον πρόεδρο του Eurogroup. Ξεκινήσαμε μια πρώτη διαδικασία γνωριμίας μεταξύ μας, η οποία είμαι σίγουρος θα αποτελέσει τη βάση για μια επικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία. Ακριβώς έτσι όπως απαιτεί το συμφέρον της Ελλάδας, το συμφέρον της Ευρωζώνης και το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτησή μας έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Συζητήσαμε μια σειρά από ζητήματα όσο αφορά τις διαδικασίες της Ευρωζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει σε μία νέα συμφωνία εντός της Ευρωζώνης για μια Ελλάδα η οποία μπορεί να αναπνέει μέσα σε μια Ευρώπη που αναπτύσσεται και που αποτελεί τον κοινό τόπο κοινής ευημερίας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Από τη δική μου μεριά, είπα στον κύριο Dijsselbloem, αναφέρθηκα εκτενώς στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και συγκεκριμένα την αποφασιστικότητα με την οποία σκοπεύουμε να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση της προσοδοφορίας που τόσο βάναυσα πλήττει εδώ και πολλές δεκαετίες, ακόμα και πριν από την δημιουργία της Ευρωζώνης, τη χώρα αυτή, τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να είναι βαθιές, που πρέπει να γίνουν χωρίς φόβο και πάθος και οι οποίες θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα αυτής της χώρας. Αναφέρθηκα ακόμα στην εγγύηση που η κυβέρνησή μας προτίθεται να προσφέρει καταρχάς στον ελληνικό λαό και σε δεύτερη φάση στους εταίρους μας για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς με ένα μικρό πρωτογενές πλεώνασμα στο διήνεκες. Συζητήσαμε μια σειρά από θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Ευρωζώνη θα πορευθούν τους επόμενους μήνες. Και τέλος, του κατέστησα γνωστό ότι το κράτος έχει συνέχεια, αλλά αυτό που δεν θα δεχτούμε να έχει συνέχεια είναι η αυτοτροφοδοτούμενη κρίση από πληθωρισμού και μη βιώσιμου χρέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Dijsselbloem που είναι εδώ κοντά μας. Η σημερινή μας συνάντηση θα είναι το πρόκριμα για μια αποτελεσματική, επικοδημητική και ιδιαίτερα θετική συνεργασία του Eurogroup με την ελληνική κυβέρνηση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, ευχαριστώ, Υπουργέ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είχα αρκετές επικοδομητικές συναντήσεις και συζητήσεις με μέλη της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Εκτός της συνάντησή μου με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, μίλησα με τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα, με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κύριο Τραγασάκη, τον Υπουργό κύριο Σταθάκη και τον Υφυπουργό κύριο Τσακαλώτο. Και ελπίζω να τα είπα και σωστά αυτά τα ονόματα. Το όνομά μου είναι επίσης δύσκολο, οπότε συγχωρήστε με. Με την Ελλάδα να πλησιάζει τη λήξη του προγράμματος, είχαμε σημαντικό λόγο να γνωριστούμε μεταξύ μας και να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας το συντομότερο δυνατό. Άρα λοιπόν είμαι ευγνώμων για αυτή τη συνάντηση σήμερα. Ο σκοπός της συνάντησής μου είναι διτός, να ακούσω τις προθέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης και να εξηγήσω τις απαιτήσεις των συμφωνιών μας ως μέλη της Ευρωζώνης.
Έχουμε αμοιβαία συμφέροντα. Η περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εντός της Ευρωζώνης και ήταν υποθετικό το ότι άκουσα σήμερα πως αυτό αποτελεί και φιλοδοξία της νέας κυβέρνησης. Και τα δύο μέρη θέλουμε η Ελλάδα να ανακτήσει την οικονομική ανεξαρτησία της, το συντομότερο δυνατό, να ενισχυθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της. Το Eurogroup δήλωσε το 2012, όπως ξέρετε, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση να παρέχει επαρκή στήριξη στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και πέραν αυτής, έως ότου η Ελλάδα ανακτήσει πρόσβαση στην αγορά, υπό τον όρο βεβαίως, εφόσον η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους της Ελλάδας. Είναι υπέρτατη σημασία η παραμονή της Ελλάδας εντός πορείας ανάκαμψης. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια δέσμευση για την διαδικασία μεταρρυθμίσεων και την δημοσιονομική βιωσιμότητα. Τα μονομερή βήματα δεν αποτελούν έναν δρόμο πρόοδου. Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν εξαφανίστηκαν ούτε άλλαξαν μία νυχτή. Συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον, προκειμένου να υλοποιηθεί η βιωσιμή ανάπτυξη, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές για την νεολαία. Για τους νέους. Συνειδητοποιώ ότι ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να αντέξει ή να υποστήσει σκληρά μέτρα. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την επαναφορά της Ελλάδας εντός τροχιάς. Είναι σημαντικό να μην πάει χαμένη αυτή η πρόοδος. Η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βρει λύσεις και να είναι αποδοτικές και για τις δύο πλευρές, για την Ελλάδα και τον λαό της, αλλά και για την Ευρωζώνη. Και είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες γι' αυτό. Έπρεπε να πρόκειται λοιπόν πλέον στην ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση, να καθορίσει τη θέση της και να πρόκειται σε εμάς, από κοινού, μαζί με την νέα κυβέρνηση και τους εταίρους στην Ευρωζώνη, να κινηθούμε προς το μέλλον. Και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Because of Chairman Dijsselbloem's tight departure schedule, we will only accept. Θα δεχτούμε μόνον δύο ερωτήσεις λόγω του πολύ στενού προγράμματος του κυρίου Dijsselbloem. Θα ξεκινήσω από την κυρία Αλεξοπούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελλάδα. Θα κάνω την ερώτησή μου στα ελληνικά. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς αποδέχεστε την Τρόικα ως ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεδομένου ότι υπάρχει παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αυτή τη στιγμή, και για να μπορέσει να ξεκινήσει η συζήτηση και να ολοκληρωθεί με την κυβέρνηση για το πρόγραμμα το οποίο προτείνει η ίδια. Και απλά σήμερα μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και κάποιες δηλώσεις από το εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι μπορεί να δοθεί παράταση εφόσον η χώρα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτό άπτεται στην Τρόικα, όπως είπε. Είναι και για τον κύριο Βαρουφάκη η ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε σήμερα για την παρούσα κατάσταση. Βρισκόμαστε εντός προγράμματος, το οποίο πήρε παράταση. Μία από τις πρώτες αποφάσεις θα αφορούν την συνέχιση του προγράμματος ή την ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν υπήρχαν συμπεράσματα ή τελικές αποφάσεις. Συζητήσαμε για πιθανές λύσεις. Και τις επόμενες εβδομάδες θα μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό περαιτέρω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Όπως είπα στο τέλος της δήλωσής μου, εναπόκειται καταρχάς στην ελληνική κυβέρνηση να λάβει μια απόφαση για το θέμα αυτό, να εκφράσει τη θέση της, και εμείς ως εταίροι της Ευρωζώνης θα συζητήσουμε περαιτέρω για να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική απόφαση. Από τη δική μου μεριά, να σας πω ότι η κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε στη βάση μιας αναλυτικής αμφισβήτησης της ίδιας της λογικής του εφαρμοζόμενου προγράμματος. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μας επιτρέπει, όχι μόνο ως κοινωνική οικονομία, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία μας, ούτε και να αποπληρώσουμε τα χρέη μας στους εταίρους μας. Αυτή ήταν η πλατφόρμα πάνω στην οποία πετύχαμε
να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Η πρώτη μας πράξη ως κυβέρνηση δεν θα είναι η απόρριψη της λογικής της αμφισβήτησης αυτού του προγράμματος μέσα από μια αίτηση για επέκτασή του. Η δική μας η πρόθεση είναι με απόλυτη διάθεση συνεργασίας να πείσουμε τους εταίρους μας, είτε οι εταίροι μας αυτοί βρίσκονται στη Φινλανδία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στη Γερμανία, ότι το κοινό μας συμφέρον στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, εξυπηρετείται μέγιστα και βέλτιστα από μια νέα συμφωνία που θα προκύψει μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των Ευρωπαίων, στις οποίες θα προσέλθουμε με γνώμονα το ευρωπαϊκό συμφέρον. I would like to ask Mr. Dijsselbloem. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Dijsselbloem, αν τελικά δώσει μια παράταση η Ευρωζώνη στην Ελλάδα, πώς ήταν αυτή η παράταση, και επίσης θα ήθελα να πω αν οι Βρυξέλλες θα έβλεπαν και την πιθανότητα μιας ανακούφισης του χρέους. Και ποια είναι η θέση για ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο χρέους και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την μη ύπαρξη Τρόικας πλέον και τη μη αποδοχή της πέμπτης αξιολόγησης. Αυτές ήταν πέντε ερωτήσεις, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να απαντήσω πέντε ερωτήσεις. Το πρόγραμμα έχει ήδη παραταθεί, λίγη παράταση αυτή τέλη Φεβρουαρίου και θα αποφασίσουμε προηγουμένως τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αυτή είναι η θέση που βρισκόμαστε τη στιγμή. Όπως είπαμε, δεν καταλήξαμε σε συγκεκριμένες απαντήσεις ακόμη. Ως προς μια διάσκεψη για την αδιάθρωση χρέους, μια τέτοια διάσκεψη ήδη υπάρχει, λέγεται Eurogroup, όπως γνωρίζετε. Θα κάνω μόνο ένα σχόλιο όσο αφορά την Τρόικα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των θεσμοθετημένων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οργανισμοί και θεσμοί με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις και με τους οποίους θεωρεί εταίρους της. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, να διαχωρίσουμε αυτό από μια επιτροπή η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα αυτού του προγράμματος του οποίου τη λογική η κυβέρνησή μας έχει απορρίψει, είναι ενταγμένη με την παρακολούθηση και εφαρμογή αυτού του προγράμματος που εμείς έχουμε απορρίψει. Η κυβέρνησή μας θα πορευθεί με γνώμονα την μέγιστη συνεργασιμότητα με τους θεσμοθετημένους νόμιμους θεσμούς της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά με μια επιτροπή τριμερή που στόχο έχει την εφαρμογή ενός προγράμματος του οποίου εμείς θεωρούμε τη λογική είναι αντιευρωπαϊκή. Με αυτή την, αν θέλετε, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαθρά δομημένη επιτροπή, δεν έχουμε στόχο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σε απευθείας